Δεν την περιοχή. Εδώ και μήνες. Κοιμόταν η Μέρκελ. Έκανε συμφωνία. Η Μέρκελ λέει να μπουν οπωσδήποτε οι Σέρβοι στον Νάτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο δύσκολο το λέω. Γιατί χώρα που ελέγχεται γεωοικονομικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά από Σερβία από τον ρωσικό παράγοντα, το να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να μπει στο ΝΑΤΟ δεν γίνεται. Βλέπετε ότι και η Αλβανία και τα Σκόπια, καταλάβετε ότι πριν πέστε, οι Αμερικανοί κάνουν τα κουμάντα, μα του Γερμανού. Αν δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σε κατόρθω στο ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι, γίνεται. Γιατί θέλω να πω μόνο στο ΝΑΤΟ, ρε παιδιά μου, γιατί δεν πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι! Θα μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πακέτο και στο ΝΑΤΟ. Γιατί τα βατζίνε οι δύο, Αμερικανοί και Γερμανοί, αυτό αποφασίζουν. Για όλα τα κράτη. Τα Σκόπια λοιπόν είναι το σκαλοπάτι των Γερμανών. Το λέει η εφημερίδα Νοβόστο και Μελόπουλος για τη μεταφορά, ακούστε, προϊόντων από το Σουέζ Θεσσαλονίκη προς το Βορρά. Είναι το σχέδιο των Γερμανών που λέγεται σχέδιο αξιός. Το σχέδιο αξιός αυτό ακριβώς λέει. Να μεταφέρονται προϊόντα, αλλά, ακούστε εδώ, και φυσικό αέριο μέσω του αξιού, από τον διάπλου. Αυτό το κοπέδω και πάρα πολύ καιρό και επιβεβαιώνεται τώρα από τη σερβική εφημερίδα. Τα λέω εγώ απλά. Τα λένε και άλλοι. Η Γερμανία λοιπόν θέλει τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη θέλει γιατί αν ενώσει η Ελλάδα, Σκόπια που τα ελέγχει τα κρατήδια αυτά, τα μικρά, τα Σομαλιστάν, και περάσει και από Σερβία, έφτασε Κροατία, Κροατία είναι γερμανικό προτεκτοράτο, τελείωσε. Όλο ο άξονα μέχρι επάνω είναι Γερμανία. Αυτά σα τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι το σχέδιο αξιό. Η Γερμανία λοιπόν θέλει τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ολοκληρώσει το σχέδιό τη, άλλο τίτλο, και να μπορέσει ο Πούτιν να μην κατέβει προς τα κάτω, δηλαδή να τον ανακόψουν. Αυτό θέλει. Ο Πούτιν όμως το ανέτρεψε. Ξέροντας ότι οι Έλληνες είναι λαμόγια, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Ξέροντας ότι οι Σκοπιανοί είναι κολοτούμπες και λαμόγια σε εμάς, γιατί είναι γεννήτσαροι, ελληνογενείς οι περισσότεροι, πήγε η Σερβία. Που οι Σέρβοι έχουν πέσει, σου λέει. Μπα, έβαλα ένα ακόμα. Μαγιά, μεγάλη μαγιά. Σου λέω τι αν κάνουμε Ελλάδα που είναι δυτικόδουλη, με Σκόπια που είναι δυτικόδουλα. Αν εγώ ελέγχω Σερβία, αποκόπτω την προέλαση των Γερμανών. Δείτε τη σκακέρα των Βαλκανικών τι παίζεται. Εδώ όμως εμπλέκεται ο ρωσικός παράγοντας με τη Σερβία που εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα η Ρωσία της Σερβίας. Εδώ αρχίζει το πάρτι. Και τυχόν αναγνώριση από την Ελλάδα του Κωσόβου σημαίνει στο βόρειο Κωσόβο σερβική επαρχία σημαίνει ουσιαστικά πολεμική εχθρική ενέργεια για ακόμη μια φορά της Ελλάδος εναντίον της Ρωσίας και των Ευρωπαίων εναντίον της Ρωσίας. Μιλάμε για σύμπλεγμα συμφερόντων και συγκρούσεων. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το κόστος αυτής της ενώσεως, ξέρετε πόσο είναι, 20 με 50 δις, λέει η Νοβόστη. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Βέβαια, επειδή οι Γερμανοί δεν έχουν μάθει να πληρώνουν ποτέ, αλλά να παίρνουν τζάμπα, έκαναν το εξής κόλπο. Σου λέει, γιατί να τα πληρώσω εγώ αφού και οι Κινέζοι είναι στο κόλπο, αφού στην Deutsche Bank το 9,99% το έχουν οι Κινέζοι, θα βάλω τους Κινέζους στο κόλπο, ακούστε τι λαμόγια είναι οι απατεώνες οι Γερμανοί. Οι άνθρωποι που δεν πέρασαν ποτέ ό,τι έκαναν εις βάρος της Ευρώπης, εις βάρος του κόσμου. Θα βάλω λοιπόν τους Κινέζους στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από την πίσω πόρτα. Θα δώσω και τους Γάλλους ένα κομματάκι. Θα πω και εγώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, θα βάλουμε και τον άλλο χαζό. Να μην πω το όνομά του τώρα, που μπερδεύω το σημαίνει. Γενικά ρε παιδί μου, θα βάλουμε και κανέναν Έλληνα εκεί μέσα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά που λέει ο γερμανικός παράγοντας. Και συνεργάζονται ο τάχα φιλορώσος, για να πω και τον κύριο Βουσαντίνη τώρα, ο τάχα φιλορώσος που δεν ήταν ποτέ φιλορώσος με τους Γερμανούς, για να πάρει το λιμάνι για να κάνει, ξέρετε, έχει ειδικές σχέσεις με τα πλοία και τα λοιπά. Τα εμπόρια, ξέρετε, τα εμπόρια, τα γνωστά εμπόρια, όπως κι άλλος κάνει τα άλλα εμπόρια με τα πετρέλαια, άλλος κάνει τα εμπόρια με τα αλεύρια, έχουν χωρίσει τα εμπόρια. Φορτώνουν καράβια και τα πληρώνετε στις κορόιδες και φωνάξτε ζήτω Πάοκ, ζήτω Άρης, ζήτω Ολυμπιακός, ζήτω Παναθηναϊκός, ζήτω ΙΑΕΚ. Αυτοί όμως σας βάζουν και πληρώνετε φορεία. Λέω εγώ. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης λοιπόν το μοίρασαν. Αυτό είναι δεδομένο. Όλα αυτά όμως, όλα αυτά το ξέρουν οι Γερμανοί καλύτερα από εμάς. Για να πετύχουν πρέπει να γίνουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Δείτε το άλλο. Αυτό υπάρχει. Τι σημαίνουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Ας κάνω μια ανάλυση άλλη εκπομπή, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε σοβαρά. Γιατί θέλουν να κάνουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Προοικοδομούν τεράστιες εθνικές ήττες. Ελεύθερη οικονομική ζώνη, φίλες και φίλοι, σημαίνει ή μια αυτονομία. Να μην φέρω τα γράμματα γίνεται, παιδιά, δεν πειράζει. 18 Ιουλίου του 2017, σας το λέω από τώρα, η Ελλάδα μπαίνει στη νέα τράπεζα των BRICS. Έγινε αυτό. Για να πάρουμε δάνειο για την ιστορία του διάβλου του αξιού. Ακρατήστε τα αυτά που σας λέω.
είναι το σχέδιο αξιώς. Δηλαδή η Ελλάδα, όπως με τη Φραπόρτ, θα δανειστούμε εμείς χρήματα να κάνουμε το δίθεν διάβολο, το έλεγε ο Παπαχριστόπουλος προχθές και ούρλιαζε ο Λίγο, να μην πω πολιτικά αλλιώς. Λέγοντας είναι επιτυχία. Το ξεπούλημά μας. Όλα αυτά λοιπόν, χωρίς τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Βλέπετε ελεύθερες οικονομικές ζώνες σήμερα. Εδώ δουλεύετε, δουλεύετε τσάπα. Έως ίσον ελεύθερη οικονομική ζώνη, φθηνά εργατικά χέρια, χωρίς κέρδος ούτε ένα ευρώ για το δημόσιο. Η ελεύθερη οικονομική ζώνη σημαίνει ότι έχουν άλλο καθεστώς φορολόγησης οι εταιρείες αυτές. Τελείως διαφορετικό, αγαπητέ Γιώργο. Δηλαδή δεν φορολογούνται, Βασίλη μου. Δηλαδή, έχω τον εργαζόμενο με 300 ευρώ, είναι στην Μπομπάη, είναι στην Κίνα, έχουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Σε καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομική ζώνη. Μόνο στην Ελλάδα. Και υπάρχουν κάποιοι ηλίθιοι δήμαρχοι που χαίρονται με αυτό. Μιλάμε για χαζούς, μιλάμε για βλάκες και κρύβονται από πίσω. Στην Ελλάδα λοιπόν, αρρωγός στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες είναι ένας φορέας, ο οποίος λέγεται ΚΕΦΗΜ. Το ΚΕΦΗΜ λοιπόν είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Άκουση μεγάλη. Το οποίο το φιλοξενούν ιδιαίτερα στο Skype, πολλές φορές και στον Αντένα. Το Κέντρο λοιπόν Φιλελεύθερων Μελετών, πίσω από την ιστορία, άνοιξε στη σελίδα του, θα δείτε ότι συνεργάζονται με ένα άλλο κέντρο, το Ίδρυμα Friedrich Neumann. Ή Νόιμαν ή Νάιμαν. Νόιμαν το σωστό. Ίδρυμα. Το οποίο γερμανικό. Και το οποίο γερμανικό ίδρυμα, ακούστε, έχει ως στόχο τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες, οι οποίες βολεύουν τη γερμανική οικονομική επιτακτική πολιτική. Και υπάρχουν Έλληνες εδώ οι οποίοι κάνουν αγώνα για τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Και αναρωτιέμαι εγώ, τι θα κερδίσει το δημόσιο με αυτό. Επενδύσεις λέει. Ποιες επενδύσεις. Τι είδους επενδύσεις. Τι φορολόγηση. Τι μισθή. Δεν μας λένε τίποτα. Και μας κάνουν πλήση κεφάλου. Ξέρετε γιατί καθυστερούν οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Και κλείνω εδώ. Ξέρεις γιατί γραμμένε. Καθυστερούν γιατί οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα θα γίνουν μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Από εκεί περνάει ο γογός τυχαία ο ΤΑΠ. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη βέβαια τυχαία είναι δύο περιοχές που διεκδικούνται εντονότατα μαζί με την Ήπειρο και από εκεί περνάει ο ΤΑΠ. Εντονότατα από γειτονικές χώρες. Οι μόνοι που αντέδρασαν σοβαρά ήταν η ελληνική λύση, γελάω γιατί είναι τραγικό, και το προξενείο της Θράκης, το τουρκικό, της Κομωτινής. Αντέδρασαν, γραμμένε. Γιατί αντέδρασαν, γιατί ξέρουν ότι αν γίνει ιός, όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Θράκη θα λέγεται από τους Γερμανούς και όχι από τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι του προξενείου σου λένε να μας κάνουμε το παιχνίδι του ελέγχου. Άσε να τα ελέγχουμε εμείς, έστειλαν και την προσωπία στην Κωνσταντινούπολη ειδικούς αξιωματούχους εισαγωγικών από την Τουρκική, όπως αποκαλούνται από το τουρκικό προξενείο, για να δουν τις περιοχές. Και τα είδανε. Και ουσιαστικά αυτό που τους φοβίζει είναι η απώλεια ελέγχου της περιοχής. Και σωθήκαμε και καθυστερήσαμε εδώ και μια δεκαετία με τις ΙΟΣ για αυτόν τον λόγο. Αλλά εμείς ως ελληνική λύση θα ακυρώσουμε όποια συμφωνία για ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Θα παλέψουμε για να παράγουμε πλούτο και να επιστρέψουν πίσω ρεύμα, νερό, δρόμοι, διόδια στους Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν λέω να μην πληρώνει τίποτα ο Έλληνας. Εγώ λέω να μην τον κλέβουν τον Έλληνα. Εγώ λέω να μην τον ληστεύουν τον Έλληνα. Και μπορούμε να παράγουμε πλούτο. Το πει το Τσίπρας. Θα είμαστε και αυτός τώρα. Αντιγράφουν όλο το πρόγραμμά μας. Παραγωγή πλούτου. Πότε παρήγαγες δε Τσίπρα εσύ πλούτο για να παράγεις τώρα. Πότε παρήγαγε πλούτο ο Μητσοτάκης για να παράγει τώρα. Πού δουλέψαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιδιοποιητική διαφορά μας. Γι' αυτό και λέω, έλα την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις Σέρες.